Hello everybody, Πέτρος, δεύτερο live βιντεάκι με κάμερα. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιο θέμα όσον αφορά για το παιχνίδι και για την κάμερά μας. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο γενικό preview για το Multiversus. Disclaimer, είμαι τεράστιος fan του Super Smash Bros. Melee. Δηλαδή έχω παίξει τόσες ώρες από Super Smash Bros. Που ουσιαστικά θα μπορούσα να μεγαλώσω παιδί και να το έχω στείλει πανεπιστήμιο σε τόσο καιρό που το έχω κάνει εγώ. Λοιπόν, αυτά δεν τα θέλουμε. Μας έχει δώσει... Okay. Κάτι με ένα λογαριασμό της Warner Bros. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην χρειάζεται. Νομίζω ότι χρειάζεται. Για να δούμε λίγο. Νομίζω ότι χρειάζεται. Okay, αυτό να πω την αμαρτία μου, δεν το περίμενα. Οπότε θα πρέπει να φτιάξουμε γρήγορα ένα account στη Warner Bros. Την οποία δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι υποχρεωτικό. Αλλά anyway, οπότε πάμε να create a new account. Ελπίζω να είναι γρήγορο και εύκολο. Το πιο πιθανό είναι να έχει βγάλει αυτή τη στιγμή την κάμερα από το stream. Ελπίζω τουλάχιστον να ακούτε τη φωνή μου. Ωραία. Yes, yes, accept and continue. Ωραία. Βάζουμε ρε παιδιά το email. Χίλια συγγνώμη, δεν το περίμενα αυτό, να πω την αμαρτία μου. Ωραία. Βάλαμε και το email μας. Το καταλαβαίνω για τις τρεις μεγάλες εταιρείες να χρειάζεσαι κάποιο account. Ωραία. Έγινε. You can change this one. Okay. Και λέει close back. Ωραία. Οπότε το φτιάξαμε παιδιά. Okay. Ούτε κωδικού ζήτησε, ούτε τίποτα. Μόνο το email μας. Okay. Λοιπόν, Multiversus λοιπόν το παιχνιδάκι. Βαθιές επιρροές εννοείται από το Super Smash Bros. Που όλοι οι ήρωες της Nintendo μπαίνανε σε μια πίστα και γινόταν, πώς λένε, brawler και πλακώνουν ένα στον άλλον. Τώρα σκεφτείτε να παίζετε με τον Link, με τον Mario, με τον Donkey Kong, με Star Fox και όλοι αυτοί να γίνει στη λύση ο κάγκυλο. Βέβαια, επειδή τα IP της Nintendo είναι και πάρα πολλά, υπήρχε ένα τεράστιο roster για τα παιχνίδια από όλα σχεδόν τα παιχνίδια. Πολύ μεγάλο roster, οπότε εδώ πρέπει να είναι κάποιος λίγο πιο περιορισμένα, γιατί έχουμε χαρακτήρες που είναι συνδεδεμένοι με την Warner Bros. Είμαι σίγουρος ότι η φίλη μου η Βένια θα τρελαθεί πάρα πολύ όταν θα το μάθει αυτό, οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Εννοείται για άλλη μια φορά τα σκυλάκια μας είναι παρέα εδώ πέρα, πατάμε Start Tutorial. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Start. Είμαστε λοιπόν ο Σάγκη από το Scooby-Doo. Λοιπόν, move right, δεξιά. Move left, αριστερά. Up. Και crouch. Ok. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Jump. Κάναμε και αυτό. Διπλό jump. Ωραία. Ok. Λοιπόν, dodge. Ένα είναι αυτό. Ένα προς τα δεξιά, ένα προς αριστερά. Σαν ρόλο που αποφεύγουμε επιθέσεις είναι αυτό. Ωραία, οπότε μπορούμε να το κάνουμε και στον αέρα για να δούμε. Μπορούμε να το κάνουμε και στον αέρα. Και προς τα πίσω και προς τα μπρος. Ωραία, για να δούμε και εδώ πέρα. Ατάξα, δε στο βουλιό. Οκ, πάμε να δούμε. Λοιπόν, με το τετράγωνο σε επιθέσεις. Οκ. Προς τα μπρος ή προς τα πίσω. Σαν uppercut αυτό εδώ πέρα. Ωραία, μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι δύσκολο σε να φάω στο χειρισμό. Ρόλο, οπότε με το, όπως το λένε, συγγνώμη,
με το εγκεφαλικό. Λοιπόν, με το μοχλό και το κύκλο πατάμε και κάνουμε roll, με το χι πηδάμε και με το τετράγωνο κάνουμε επίθεση. Οπότε πάμε να δούμε λίγο με το τρίγωνο τι κάνουμε. Okay. Okay. Λοιπόν, μάλιστα. Α, έχει πράγμα ακόμα. Λοιπόν, now let's go over the parts and specials in the air. Τέλεια. Πατάμε. Χ τετράγωνο. Χ τετράγωνο. Συγγνώμη. Χ τετράγωνο. Ωραία. Χ. Χ. Απ. Την επίθεση χ. Ωραία. Και χ down. Για να κάνουν τον down air attack, λοιπόν. Λοιπόν, disclaimer πάλι για το επόμενο παιχνίδι που θα παίξουμε σαν αυτό εδώ πέρα. Θα σπαμάρουμε ό,τι κουμπί υπάρχει και δεν υπάρχει. Απλά προς το παρόν κάνουμε λίγο να δούμε λίγο το tutorial πώς ξεκινάει το παιχνίδι. Έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινό μέχρι στιγμής όσον αφορά και για τον, πώς λένε, για τον υπολογιστή, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, γι' αυτό ασχοληθήκαμε και σήμερα με αυτό. Λοιπόν, έχει πάρα πολλές επιθέσεις, να πω ένα μαρτύρο μου έχει αρχίσει και δεν μ' αρέσει το tutorial. Ωραία, λοιπόν, έχει. Ωραία, έχει. Ωραία, οπότε έχει άλλη μια φορά και κάτω αυτό εδώ. Και κάτω, ok. Λοιπόν, knocking opponents off the screen is the key to victory. Ακριβώς η φόρμουλα του Super Smash Bros. Γενικών των παιχνιδιών του Super Smash Bros. Οπότε πάμε να τις αφήσουμε λίγο στο κύκλο. Έτσι θα φέρουμε τις ζωές των... αυτό είναι tutorial bot, ωραία. Πολύ σωστό και αυτό, και αυτό ήταν, έχει υπάρχει αυτό στους μας μπροστά παιχνίδια, ότι όσο χειρότερο είναι ο αριθμός εκεί πέρα που έχει μπουνιές φάει, τόσο πιο εύκολο είναι να τον ξαποστείλει στον άλλο. Okay. Ωραία, για να δούμε. Δεν θέλουμε βέβαια, εντάξει. Πέσαμε και εμείς κάτω, όχι. Ωραία. Δεν θέλουμε να κάνουμε charge, θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι. Αν και αυτό ήταν καλό. Είναι η special δύναμη για charge που κάνουμε. Είναι η δύναμη η οποία έχει την περισσότερη, κάνει περισσότερη ενέργεια στους χαρακτήρες. Λοιπόν, ok. Τι να κάνουμε εδώ. Ok. Σίγουρα και τους φανούς που παίζουν fighting games, όλα αυτά τα οποία κάνουν αυτή τη στιγμή για το tutorial έχουν κάποια βάση, γιατί είναι για πολύ ισχυρούς παίκτες που πηγαίνουν σε τουρνά σε αυτά τα παιχνίδια. Εγώ, όπως τα καταλάβετε, θα σπαμάρω ότι υπάρχει και δεν υπάρχει. Για να δούμε εδώ πέρα. Έλα, καλό μου. Λοιπόν, το πάμε ρε φίλε, πάτα το. Για να δούμε τι άλλο μας έχει. Δεν θέλουμε να πετάμε σαν τη θέση. Λοιπόν, τι λέει, down και τέτοια. Ωραία, και φαντάζομαι το πετάμε. Εντάξει, ναι, όσον αφορά για τα κουμπιά δεν τα έχω συνηθίσει, μου ψέματα. Είναι αρκετά διαφορετικά σε σχέση με τα παιχνίδια τα Smash Bros. Λοιπόν, για να δούμε αυτό το τεχνικό βάση και τελειώσουμε το tutorial ποτέ. Ωραία. Για να δούμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε πάρει τη Wonder Woman από ό,τι βλέπω. Και από ό,τι φαίνεται, κάθε χαρακτήρα έχει μια ειδική ενέργεια. Για την. Για διάφορα πραγματάκια, αφού. Οκ. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε ένα από την αμαρτία μου όλο το tutorial τελικά, γιατί είναι υπερβολικά μεγάλο και δεν θα μας χρησιμεύσει και κάπου. Αυτή τη στιγμή
με το επίπεδο που παίζουμε. Οπότε θα πατήσουμε skip step, leave match και πάμε να παίξουμε κανονικά ένα παιχνιδάκι. Λοιπόν, τώρα τι θέλω εγώ να δω. Να πω την αμαρτία μου, θέλω να δούμε λίγο τους χαρακτήρες και ο τρόπος ο οποίος μπορείς να τους αλλάξεις. Για να δούμε τώρα, the lab, όχι. Α, είναι το the lab που κάνει. Όχι, αυτό είναι το training τέτοιο. Το training μέρος, λοιπόν, όχι. Return home, Ασικά θέλω να πάμε να διαλέξουμε τους χαρακτήρες μαζί μου στην αρχή. Δεν μας τους ξεκλειδώνει κατευθείαν. Μάλλον όχι από ό,τι φαίνεται. Οπότε πάμε να παίξουμε με την Wonder Woman, την οποία, παιδιά, στις ταινίες την κάνει καλύτερα το. Τι άλλο να πούμε, τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, θα πατήσουμε εννοείται με bots να παίξουμε. Είμαστε Europe. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Από ό,τι φαίνεται, παιδιά, δεν μας ξεκλειδώνει κατευθείαν τους χαρακτήρες. Το οποίο μου φαίνεται περίεργο. Online. Αλλάξουμε, θα βάλουμε μόνο το τέτοιο. Λοιπόν, θα πατήσουμε normal. Και bots. Οπότε πάμε να παίξουμε λίγο. Να δούμε τι γίνεται. Α! Επιτέλους! Enable. Και λοιπόν, για να δω. Υπάρχει χαρακτήρες που θέλω. Αχ! Είναι ολοκληρωμένοι, παιδιά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις χαρακτήρες που υπάρχουν στο roster. Είναι καταρχάς που είναι ο Σάγκη από Scooby-Doo, Batman, ο Taz, Gunner, την οποία δεν τη γνωρίζω, ούτε τον Jake γνωρίζω. Τον Θιμ το γνωρίζω. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Harley Quinn. Τέλεια. LeBron James. Τώρα που κολλάει ακριβώς ο LeBron James, ομολογώ δεν ξέρω με το όλο concept του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν έχει κάνει συμβόλαιο διαφημιστικό ο LeBron, αλλά γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε κάτω. Wonder Woman. Superman για τον φίλο μου τον Αντώνη, που από ό,τι φαίνεται είναι και ξεκλειδωμένος ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, Iron Giant δεν το γνωρίζω. Steven Universe τον γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Η Velma. Bugs Bunny εννοείται. Tom και Jerry εννοείται. Οπότε, αυτοί που δεν έχουν το κλειδάκι μπορούν να παίξουν μόνο τον Garnet και τον Superman. Γιατί το γούμενα δεν μας αφήνει. Για να δούμε λίγο. Ο Ιησούς. Αλήθεια τώρα, για να ξεκλειδώσεις την Wonder Woman πρέπει να μαζεύεις νομίσματα που φαντάζομαι ότι είναι κιόλας κρυσμένα να τα αγοράσεις. Όχι παιδιά, sorry. Δεν ξεκίνησε καλά το character screen. Πάμε λοιπόν, πώς το λένε, Superman. I'm here to fight for truth and justice. Και ξεκινάμε να παίξουμε. Με τον Iron Giant. Ωραία, water your perks, auto equip all, unlock your first perk. Οπότε θα έχουμε και perks καθώς παίζουμε και levelάρουμε το χαρακτήρα. Prepare yourself. Prepare yourself. Δεν θυμάμαι, το βάλεις το εύκολο ή στο normal. Ωραία, θα φάμε ξύλο. Τουλάχιστον θα δούμε πόσα χρυσά μας δίνει, έτσι ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να ξεκινήσουμε ένα χαρακτήρα. Κάτι μου λέει ότι δεν θα είναι πολλά τα χρυσά, αλλά anyway. Λοιπόν, να είμαστε. Ωραία. Όπως βλέπετε, σπαμάρω ότι υπάρχει και δεν υπάρχει. Τι είχε ακριβώς φέρει. Careful, I've got this. Για να το για να το κάνουμε, όπα. Yeah.
Έλατε. Sorry. Έλα καλέ, πέθανε. Ο Σούπερμαν αρέσει πάρα πολύ στο φίλο μου τον Αντώνη. Να πω την αμαρτία μου, δεν μπορώ να ταυτιστώ με τον Σούπερμαν, γιατί πρώτον δεν είμαι ο Αντώνης που είναι Λούκι, και δεύτερον δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργη στο Λίκη, ρε παιδιά. Είναι λίγο, δεν ξέρω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι τόσο σκοτεινή, μάλλον όσο είναι το πάτο που μου αρέσει. Αλλά δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, είναι υπερδύναμη ο τύπος. Άντε, φεύγα. Λοιπόν. Όχι. Κοντά είμαστε, είχαμε ένα στον άλλο. Victory! Ωραία, καλό ήτανε. Για να δούμε τώρα τα χρυσά. I'll give you some pointers on being Superman. Rematch? Όχι, rematch. Να τη δώσουμε και ένα τόστι, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Τόστι! Μμμ, 216. Οκ. Οπότε είναι τα perks αυτά. Έχει και season pass, οκ, ναι. Είναι αρκετά εξισωμισμένο με αυτά τα οποία κάνουν τα παιχνίδια. Λοιπόν, από περιέργεια, πόσο λέγεις στην άρια? 3.700. Οκ. Okay. Μας έχει και τα daily challenge εδώ. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι fighting με όλους αυτούς τους γνωστούς χαρακτήρες και έχουν προσαρμόσει στα πάντα αυτά τα οποία υπάρχουν σε υπόλοιπα παιχνίδια. Battle pass, αγορές, ιστορίες, skins κτλ. Daily challenge και όλα αυτά τα πραγματάκια. Οπότε, ναι. Είναι έτσι αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα κάτι άλλο. Πάμε να πατήσουμε εδώ πέρα bots. Και να διαλέξουμε να παίξουμε. Ωραία. Μέχρι με την party mode. Όχι. Recommended. Ομάδες. Εντάξει, πολύ χαρακτηριστικό για το παιχνίδι του συγκεκριμένου παιχνίδι είναι ότι και υπάρχουν 4 χειριστήρια. Μπορείτε να παίξετε 2 εναντίον 2. Οπότε ας διαλέξω εγώ λίγο τον παίκτη μου. I'll do my best. Τώρα δεν είδα, μας έβγαλε τυχαίο χαρακτήρα. Μας έβγαλε τον Daz και παίζουμε εναντίον Arya και Finn. Οκ, okay, ωραία, πάμε. Λοιπόν, βλέπω και ότι έχουμε το τριπλό το jump, auto equip all. Οπότε πάμε να φύγουμε. Έτοιμος εμείς, ο Taz. Την Arya την έχουν κάνει πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή σε φάση φτιάχνει ένα παιχνίδι με τόσο ωραία γραφικά. Και ξεκινάμε. Για να δούμε τώρα που παίζουμε. Ίσως να είναι λίγο Winterfell από πίσω, νομίζω. Ή μπορεί να ονειρεύομαι. Παιδιά, και εδώ γίνεται πανικός. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Έλα καλό μου.
Έλα καλέ μου. Ωραία, έφυγε ο δεύτερος. Όπου παιδιά βλέπω ότι έχει του άλλου χαρακτήρε και λέω καλά τα πάω. Έλα λίγο. Εντάξει είναι πολύ εύκολο να χαθεί. Match point. Blue team. Strong man from the stars against the child. How is this? Αιγύριο. Ο κάτσε να πάμε σε εκτός από το Για νομίζω ότι σε όλο το παιχνίδι έβλεπα άλλο χαρακτήρα. Και όταν πήγε να πέσει ο Σούπερμαν έβλεπα το Σούπερμαν. Λοιπόν, όχι, χι για να δούμε τώρα πόσα θα μας δώσει. Όχι. Αλήθεια τώρα. Unlock my reward, ok. Toast, γιατί όχι. Τώρα, για να εξερευνήσω εγώ κάτι όμως εδώ πέρα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Choose your character. Λοιπόν, για να πάμε εδώ πέρα. Εννοείται λοιπόν ότι μπορείς να αγοράσεις πράγματα. Αυτά τα διαμάντια που μάλλον κάνουν λογικά και ξεκλειδώνουν τους χαρακτήρες, αλλά και ίσως να ξεκλειδώνουν διάφορα skins ή ειδικές δυνάμεις. Οκ, λοιπόν, δεν ξέρω να πω την αμαρτία μου, είναι pay to win η όλη φάση, αλλά γενικά δεν ήταν ευχάριστο αυτό το οποίο είδα, μη σας πω ψέματα. Θα πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε ένα τελευταίο γύρο. Και θα παίξουμε online, δεν το βάζω καν, θα φάμε πάρα πολύ ξύλο. Θα παίξουμε λοιπόν με τα μποτάκια για άλλη μια φορά. Αυτό το mode. Για να δούμε, μπορούμε να διαλέξουμε κανένα άλλο τώρα. Δεν έχουμε ξεκλειδώσει κανέναν, ναι. Όχι, έχουμε ξεκλειδώσει αυτόν εδώ πέρα νομίζω. Και το Σούπερμαν και αυτή την τύπησα εδώ πέρα. Οκ, λοιπόν, νομίζω θα πάμε να διαλέξουμε έναν άλλο χαρακτήρα και να δούμε και τους άλλους. Ας διαλέξουμε τον Φιν λοιπόν. Λοιπόν, Finn, Jake, Bugs Bunny και Steven Universe. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε συγκλειδώσει κάποιο παίκτη του συγκεκριμένου. Ωραία. Prepare yourself. Δεν έχουμε τίποτα εδώ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Bugs Bunny πως τον έχουν κάνει σε κινήσεις. Φαντάζομαι ότι παίζει πολύ καρότο να υπάρχει. Ωραία επιλογή πάντως είναι και ο Τάζ. Λοιπόν, πες τι είναι. Κάτσε να δούμε ποιοι είμαστε τώρα εμείς. Ωραία με το σπαθί μας. Πού είμαι βρε. Όπου μπερδεύουμε. Λοιπόν, έχω βρει παιδιά για την περδεδό μου, γιατί δεν μου είναι τόσο εκεί οι χαρακτήρες αυτήν. Λοιπόν, ευρώ, εντάξει, δεν λέω για το πάρτα μου, το σπέλο. Ή για το Σούπερμαν. Πάει το ξύλο.
φίλες. Είναι πολύ ξύλο, ρε. Έλα να βγάλουμε κανένα έξω. Έλα. Για κάτι λόγο θα μην είναι ο οποίος δεν το συνεχίζει. Φύγε βρε, Μπαξιμπάνι. Οχο. Έλα καλό μου. Έλα πέθανε. Άρα το καταφέραμε. Κοίτα πόσο είναι. Πού είμαι. Κάτι το κόπο. Παιδιά να χαρακτήσω τα βλέπω. Έλα βρε φίλε. Να πατήρει τούτο. Όχι. Ρε φίλε στα πόδια είναι. Παιδιά, η πιο γρήγορη και εύκολη λύση. Πραγματικά. Όχι, ρημάτς. Λοιπόν, μερικές σκέψεις. Όσο για το αφορά το roster, να πω την αμαρτία μου, είναι καλό, είναι δυνατό, αλλά δεν είναι κάτι συγκλονιστικό. Το gameplay είναι μια αντιγραφή, αν μπορούμε να πούμε, του Super Smash Bros. Δεν είναι κακό αυτό, απλά το θέμα είναι να το έχουν κάνει ωραία ή όχι. Δεν έχω πολύ ασχοληθεί με τους χαρακτήρες, μαζί σας το βλέπω για πρώτη φορά. Πιστεύω ότι έχει βάθος γενικά το παιχνίδι για να κάτσεις να ασχοληθείς. Σίγουρα είναι διασκεδαστικό, είτε παίζεις online είτε παίζεις με τους φίλους σου. Τέσσερα χειριστήρια αν υπάρχουν, πέφτει τελώς χαβαλές. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχουν πάρει, έχουν φτιάξει το μείγμα και από εκεί και πέρα έχουν προσθέσει οτιδήποτε έχουν βγει σε όλα τα Battle Royale παιχνίδια. Battle Pass, skins, αγοράζουμε, κάνουμε, δείχνουμε το ένα το άλλο. Να πω την αμαρτία μου, δεν. Μ' αρέσει να αγοράζω skins και τα λοιπά, αλλά okay, είναι η μόδα. Ούτως ή άλλως, πολλά παιχνίδια πλέον βγάζουν πολλά χρήματα μόνο και μόνο από την όλη αυτή, από όλο αυτό το σύστημα.
Ωραίο στα γραφικά, τίμιο, δεν είναι κάτι συγκλονιστικό, αλλά δεν νομίζω ότι χρειαζόταν και κάτι άλλο πέρα από αυτό το είδος των γραφικών που είναι και cel-shaded κτλ. Είναι free, πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πληρώνεις κάτι, το κατεβάζεις και αν έχεις λίγο υπομονή, ανάλογα με τα coins τα οποία μαζεύεις μετά από παιχνίδι με παιχνίδι, ουσιαστικά μπορείς να ξεκλειδώσεις και τους αγαπημένους χαρακτήρες. Ευχάριστο, ένα ωραίο, καλό παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα για μένα με το Multiversus. Ωραίο, συνεχίζουμε. Στο επόμενο βιντεάκι το οποίο θα κάνουμε, σίγουρα έχουμε Life is Strange το Part 3 και θα κανονίσουμε μέσα στον Αύγουστο, νομίζω, να είμαστε καλά, και μια βραδιά με ένα horror παιχνιδάκι το οποίο θα περάσουμε, πιστεύω, ωραία. Είμαστε πολύ κοντά και στο σκηνικό για το Xbox μαζί με την κάμερα, οπότε θα είμαστε full με κάμερα, ιστορίες κτλ. Αν έχετε πάει για διακοπές, περάστε όμορφα. Αν δεν έχετε πάει διακοπές, να περάσετε όμορφα. Εγώ πήγα, πέρασα καλά, αλλά τώρα έχουμε βάλει τα κεφάλια μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετώ τους πάντες. Καλό απόγευμα.